η μεγαλύτερη καφρίλα που έχω κάνει για την ΑΕΚ. Δεν νομίζω να έχω κάνει πολύ μεγάλες καφρίλες. Α! Συγγνώμη! Ωραία. Είναι σε αυτή τη νέα εποχή της ΑΕΚ, δηλαδή με Νικολαίδο αυτό. Για κάποιο λόγο μου έχει κολλήσει στο μυαλό ότι για όλα μου φταίει ο Χουάν Φραν. Τον πετυχαίνω στο περίπτερο της κάτω Κηφισιάς. Έχουμε χάσει από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Και κατεβάζω το παράθυρο και του κάνω Χουάν Φραν! Χουάν Φραν! Yesterday you play like shit. Με αυτή την προφορά. Δεν ξέρω γιατί. Και μου κάνει αυτός... Τι να πει και ο Χριστιανός. Και λέω, ναι, όχι μου, όχι μου, άντε. Και φεύγω. Είναι η μεγαλύτερη καφρίλα την οποία τη μετανιώνω. Συγγνώμη, λογικά δεν θα βλέπει τη φανέλα ο Χουάν Φραν. Συγγνώμη κιόλας. With all due respect σε αυτή την υπέροχη παραγωγή που κάνετε εδώ πέρα. Σε ένα γκαράζ με... Υπέροχη παραγωγή. Το ζητώ συγγνώμη. Χουάν Φραν, I apologize to you very profusely. Profusely. Δεν ένιωσα ποτέ ότι είχα κάποια επιλογή. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, ότι μου προσφέρανε μία βιτρίνα και έλεγε, ξέρω εγώ, Πανιόνιος, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Ήταν περισσότερο επειδή ήταν ο πατέρας μου ΑΕΚ, με τραβολόγαγε στο γήπεδο από μικρή ηλικία, έστω και αν άρχισε αρκετά να πάρω μπρος με τα ποδοσφαιρικά. Και ένιωσα ότι αφού είναι ο πατέρας μου ΑΕΚ, μάλλον και εγώ πρέπει να γίνω ΑΕΚ. Η πρώτη μου φορά στο γήπεδο, δυσκολεύομαι να θυμηθώ τις φουλ λεπτομέρειες, ήταν ένα φιλικό προετοιμασίας με, αν δεν κάνω λάθος, με κάποια ουγγρική ομάδα, μπορώ να κάνω και λάθος, δεν θυμάμαι τώρα, όπου πρέπει να έβρεξε κιόλας, δηλαδή ήταν αυτές τις περίεργες βροχές τις καλοκαιρινές, γιατί θυμάμαι ότι φόρεσα ένα διάβροχο, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα. Η βλακία είναι ότι το μυαλό μου έχει φύγει λίγο, οπότε μπορεί να μιλάω αυτή τη στιγμή για δύο μάτς. Ας πούμε ότι πιο λογικό είναι να είναι δύο μάτς. Θυμάμαι η πρώτη φορά πριν ήταν κάποιο φιλικό προετοιμασία, το οποίο δεν το θυμάμαι, με κάποια ουγγρική. Ήταν η δεύτερη εικόνα που θυμάμαι και είναι πιο έντονη ως πρώτη εμπειρία. Είναι να είμαι στο γήπεδο με τον πατέρα μου, να ρίχνει καρέκλες, να μου έχει πάρει ένα από αυτά τα διάβροχα τα οποία ήταν σαν μουσαμάς, που απλά είχε μια κουκούλα, ας πούμε, για να μην φεύγει το σώμα σου. Και επειδή προφανώς ήταν μουσαμάς για μεγάλο άνθρωπο και όχι για παιδάκι, μου είχαν φορέσει το μουσαμά, τον πατούσα καθώς φεύγαμε από το γήπεδο, σκόνταυτα έπεφτα και ο πατέρας μου, αντί να με βοηθήσει, γελούσε μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο που έπεφτα μέσα στα νερά και φαινόμουν λίγο. Και γελάγανε όλοι, και γέλαγε και ο πατέρας μου. Το βρίσκε πάρα πολύ αστείο και μ' άφηνε έτσι να μπουρδουκλώνω μέσα αυτό μουσαμά παύλα διάβροχο και να σηκώνομαι μόνος μου και να κλαίω. Ευχαριστώ, πατέρα. Έχω δει πολλά μάτς. Νομίζω ότι η νίκη που μου αποτυπώθηκε περισσότερο ήταν το 2-0 κόντρα στη Glasgow Rangers για το Champions League τότε. Νομίζω ότι από τα μάτς που τα έχω ζήσει πιο έντονα από πάρα πολλά άλλα μάτς της ΑΕΚ. Κυρίως γιατί νικήσαμε αρκετά πιστικά. Είχαμε και μια μαγική εικόνα τότε για το τι είναι η Glasgow Rangers, που ναι, μεν είχε μια πολύ καλή ομάδα σε μονάδες, budget, αλλά δεν ήταν ομάδα, ήταν μονάδες. Αυτή η Glasgow Rangers συγκεκριμένη. Και ήταν και ένα παιχνίδι που είχε αυτό το πολύ ωραίο γκολ του Σαραβάκου. Γενικά ήταν ένα πολύ ωραίο match. Ήμουνα και στο πέταλο κιόλας, οπότε το είχα ζήσει ακόμα πιο έντονα. Και θυμάμαι να το έχω ξαναπεί αυτό πολλές φορές, ότι παρά το γεγονός ότι είμαι Άγγλος, έβρισα το Mark Haitley με άψογη ελληνική accent στα αγγλικά. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή είχα πάει από την. Γιατί ήμουν στην άκρη του πετάλου, ας πούμε, και κοντά στη Φυσούνα, και πήγα στο πλάι και φώναξα στο Mark Haitley με άψογη αγγλική προφορά για να σηκώσει το κεφάλι του, και του έλεγα Mark, Mr. Haitley, κάτι τέτοιο, πάντως με αγγλική προφορά, και με το που σήκωσε το κεφάλι του με χαμόγελο, άρχισα και τον έβριζα με ελληνική προφορά για κάποιο λόγο. Του fuck you ρε! Fuck you ρε! Για κάποιο λόγο. Δεν είμαι περήφανος γι' αυτό, αλλά συνοψίζει πλήρως την ηλίθιότητά μου σαν άνθρωπος γενικότερα, ότι για κάποιο λόγο μου βγήκε αγγλικά ταξιτζή, δηλαδή fuck you ρε! You like για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί του είπα you like. Γιατί του είπα you like. Δεν ξέρω τι. Να του αρέσει τι. Η Νέα Φιλαδέλφια. Τι, ποιος. Δεν ξέρω. You like. Το γκολ που έχω πανηγυρίσει περισσότερο πρέπει να είναι, έστω και αν δεν συνδυάστηκε με νίκη, πρέπει να είναι το γκολ του Σαβεύσκη κόντρα στον Άγιαξ. Πάλι στο Champions League. Είναι το μοναδικό γκολ
στη ζωή μου για το οποίο έχω σκαρφαλώσει στα κάγκελα της, του πετάλου, στα ασύρματα τέλος πάντων. Είναι η πρώτη και μοναδική φορά που ανέβηκα σε τύπου σίδερα τέλος πάντων. Δεν ήμουν ποτέ των σιδέρων, ίσως γιατί σκεφτόμουν μετά ότι και τώρα πώς κατεβαίνουμε. Γιατί πάντα έχω ένα άγχος έτσι με τα ύψη και αυτά. Α, έχω ζήσει πολύ έντονα και άλλο ένα μάτς με την Σιόν, αν θυμάμαι καλά, με ένα γκολ του Μπορμπόκη, βεβαίως. Και για περίεργο λόγο, έχω ζήσει πολύ έντονα, όχι γκολ της ΑΕΚ, αλλά γκολ που δεχτήκαμε ως ΑΕΚ, από τον Σαμ Κασίμπα του Ηρακλή, που είχε κάνει άλογο τον Κούτουλα. Σε ένα μάτς στη Φιλαδέλφια 2-2. Ήταν συγκλονιστικό γιατί ήταν ο Κακομοίρης ο Κούτουλας, το Λυκόπουλο το επωνομαζόμενο. Και τον είχε κάνει γιογιό ο Κασίμπα από εκεί. Και ισοφαρίζει και το έζησα πάρα πολύ έντονα, κυρίως γιατί έβριζα. Προφανώς. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να έχω πάθει τόσο έντονα εγκεφαλικό όσο αυτά τα γκολ. Δηλαδή ήμουν σε μια κατάσταση που λέω «Αμάνα Κούτουλα!» αυτό. Τέλος πάντων, έχω ζήσει πολύ έντονα επίσης και μια αλλαγή που δεν πήγε να γίνει. Δύο βασκάλαγε. Στο μάτς ήταν, είχαμε τον Δημητρίου τότε. Και είχα ζήσει πάρα πολύ έντονα έναν τύπο που έβριζε τον Δημητρίου. Θα πίστευε κάποιος ότι θα του ζητούσε να βάλει κάποιο παίκτη συγκεκριμένο, κάποιο καλύτερο παίκτη που έχουμε στον πάγκο. Και είχαμε τότε έναν νεαρό επιθετικό, ένα φέρελπι επιθετικό, το Μάνθο Πλατάκι. Και φώναζε σε όλο το μάτς, ρε Δημητρίου, βάλε μέσα τον Πλατάκι. Και το είχαμε ζήσει πολύ έντονα. Του στείλει βούλωστο πια. Δηλαδή δεν είναι το πρόβλημά μας ο Πλατάκης αυτή τη στιγμή. Δεν μασώνει ο Πλατάκης. Και εκεί σε εκείνο το μάτς, αν θυμάμαι καλά, αρνήθηκε να μπει ο Μαλαδένης. Δεν ήθελε να μπει γιατί ήταν αλλαγή. Τα είχε σπάσει με τον Δημητρίου. Και γινόταν ένα σούσουρο στη γραμμή του πάγκου. Όπου ο Μαλαδένης λίγο αυτό. Και είχαμε αρχίσει τον βρίζαμε χορό όλο το Μαλαδένη. Παρά το γεγονός ότι είναι η μόνη φανέλα ΑΕΚ που έχω στη συλλογή μου. Γιατί όχι επειδή ήμουν τεράστιο φαν του Μαλαδένη, που ήμουνα κιόλα, πάνω στο φαν του Μαλαδένη, αλλά επειδή είχε Μαλαδένη, Κούτουλα και Ντόμπο. In retrospect, έπρεπε να πάρω αυτή του Κούτουλα. Είναι πιο collectible, ρε παιδί μου. Το Μαλαδένη, όλοι κάποιοι το ξέρουν. Είναι ένα καλό ποδοσφαιριστή, έχει γράψει την ιστορία με την Ξάνθη και με την Άγια κτλ. Ενώ αν έχει Κούτουλα, είσαι λίγο πιο eclectic. Ναι, φραγμενιά, ναι. Είναι σαν να είσαι Ολυμπιακός και να έχεις φανέλα Κρεμενλίεφ. Είναι λίγο πιο... Ω, ποιος είναι αυτός, ξέρεις. Έχεις φανέλα Τζόρτζεβιτς, ποιος σχέστηκε, δηλαδή, πολλοίς κόσμος. Η ήττα που με έχει μπορέσει περισσότερο... το 1-0 με τον Τουμπάκοβιτς μέσα στη Φιλαδέλφια με τον γκολ του Ναλιτζίτο, το 0-1 του Πανιωνίου. Αυτό με έχει πονέσει περισσότερο. Κυρίως γιατί ήταν μια άθλια σεζόν που είχε ξεκινήσει με τεράστιες προσδοκίες, γιατί στο πρόσωπο του Τουμπάκοβιτς είχαμε αναγνωρίσει τον νέο Μπάγεβιτς. Ναι, πολύ σπουδαίο. Και νομίζω ότι ήταν ίσως είναι και η τελευταία ήττα της ΑΕΚ την οποία την έχω ζήσει τόσο έντονα. Οπότε η τελευταία ήττα που πήγα να πάθω εγκεφαλικό ήταν αυτή. Ήταν ΑΕΚ Πανιώνιος 0-1 με γκολ του Ναλιτζή. Δεν τραγουδάω τίποτα, ξεχάστε το. Θα πω τη ΑΕΚ, όχι απαραίτητα. Εντάξει, κοίταξε. Το πάρα πολύ inappropriate για το Χάρη Κοπιτσί. Το είναι βιαστής ο Χάρης Κοπτσής, είναι τρελός σκουπαθής με παραβολαγκτζής, άκομψο, όχι πολύ ωραίο. Εντάξει, και σε γενικότερο πλαίσιο είναι το υπέροχη ανταλλαγή ουίσκι με πάγο με τον παπάγο και ουίσκι με μπύρα το ποστήρα. Αν δεν ήμουν ΑΕΚ, θα ήθελα να είμαι κάτι πιο χαμηλά σε κατηγορίες, Καλαμάτα. Θα ήθελα να είμαι μια ομάδα η οποία είναι πιο δεμένη με την τοπική κοινωνία. Η Λτέξ Λίκη, θεός χωρές τους. Η Καλαμάτα είναι μια ομάδα που διαχρονικά μου άρεσε και μου άρεσε η φάση της γενικότερα, ειδικά τη χρυσή εποχή με Χάγκαν και Τζόνσον και Φορίκου και τέτοια, Γελμπερόπουλους και αυτά. Και Γεωργέα βεβαίως, ασφαλώς. Είχα μία διαχρονική αγάπη για τον Πανηλιακό, ιδίως στην εποχή που παίζανε διάφοροι αρμήλαγοι Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλοι πριν πάνε στον Ολυμπιακό και δεν τους συμπαθώ τόσο πολύ. Και σπουδαία προώ. Προώ εποχή Αλτζάχερ, Σαΐντ Αλ Παγιαζίτ και τέτοια. Ναι. Αυτό. Μεσούλη, βεβαίως Μεσούλη. Με σπουδαίο Σούλη. Με σερ Σούλης για σένα.